επόμενος αγώνας είναι αγώνας τίτλου πυγμαχίας. Στην μπλε γωνία βλέπουμε τώρα τον Παναγιώτη Μονογιούδη. Σε αγώνες πυγμαχίας επιτρέπονται μόνο χτυπήματα με τα χέρια. Αντίπανος του Μονογιούδη, Ηλίας Ηλία. Στην κόκκινη γωνία, ο αγώνας θα γίνει στα 69 κιλά και πρόκειται για αγώνα τίτλου πυγμαχίας. Οι δύο αθλητές λοιπόν συναντώνται στο κέντρο του ring. Παίρνουν τις οδηγίες από τον διαιτητή. Υπενθυμίζω, πρόκειται για αγώνα πυγμαχίας. Ηλίας με τα μαύρα γάντια στην κόκκινη γωνία. Μονογιούδης στην μπλε γωνία με τα μπλε γάντια. Πρόκειται για αγώνα τίτλου. Ότι ο Μονογιούδης προσπαθεί να μπει πιο επιθετικά, ο Ηλίας είναι αυτός όμως που περνάει τα χτυπήματα. Ένα όμορφο αριστερό δεξί hook από τον Ηλία. Προσπαθεί να περάσει και ένα χτύπημα στο σώμα. Ηλία που κινείται πολύ όμορφα.
Πέρασε και ένα δεξί χουκ τώρα. Αλλεπάλληλα χτυπήματα από τον Ηλία. Περνάει κάποια χτυπήματα σώμα, κεφάλι ο Ηλία. Ο Μονογιούδης προσπαθεί να αντεπιτεθεί, αλλά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ηλία στο σώμα, όμορφο χουκ στο σώμα. Διρέκτορα από τον Ηλία. Δεύτερον direct από τον Ηλία. Ξανά εδώ με τον jab ο Ηλία παίρνει τους βαθμούς. Κρατάει την απόσταση, κινείται. Βλέπουμε εδώ τον Ηλία να χρησιμοποιεί συνεχώς τον jab, να κρατάει την απόσταση του. Να ενοχλεί τον αντίπαλο. Βλέπουμε ότι ήδη τα μάτια του Μονογιούδη έχουν αρχίσει να κοκκινίζουν. Ένα όμορφο hook στο σώμα του Μονογιούδη. Λέω, ο οποίος κινείται κυκλικά. Περνάει ένα όμορφο hook στο σώμα του Μονογιούδη. Ηλία που παίρνει και πάλι τον direct αυτή τη φορά. Βλέπουμε ότι ο Μονογιούδης προσπαθεί να πιέσει, αλλά κάθε φορά που προσπαθεί να μπει, ο Ηλία παίρνει το χτύπημα, τον σταματάει στη βάση του. Ηλία, ο οποίος κινείται πολύ όμορφα, κυκλικά, ήρεμα, μαζεύει τους βαθμούς του. Περνάει αρκετά χτυπήματα, σε αντίθεση με τον Μονογιούδη, ο οποίος φαίνεται κάπως σταματημένος, λίγο αργός. Προσπαθεί να βρει το ρυθμό του. Ηλία συνεχίζει με τον jab να κρατάει την απόσταση. Να κινείται περιμετρικά από τον αντίπαλό του. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου γύρου. Ηλία συνεχίζει να μαζεύει βαθμούς. Ένας πρώτος γύρος ξεκάθαρος για τον Ηλία, θεωρώ, ο οποίος κινήθηκε όμορφα, απέφυγε όλα τα χτυπήματα του αντιπάλου του, σχεδόν όλα τα χτυπήματα του αντιπάλου του. Σε αντίθεση με τον Μονογιούδη, ο οποίος φάνηκε καθυλωμένος, ενώ προσπαθούσε να κυνηγήσει, δεν μπορούσε να βρει λύση στο πώς να φτάσει τον Ηλία. Εδώ βλέπουμε και τους δύο αθλητές να παίρνουν συμβουλές από τους προπονητές τους. Βλέπουμε και σε replay. Αρκετές φάσεις στις οποίες ο Μονογιούδης προσπάθησε να φτάσει κοντά. Συνεχώς ο Ηλία με τον jab, τα χτυπήματα στο σώμα. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Ο Μονογιούδης που φαίνεται να προσπαθεί να γίνει λίγο πιο επιθετικός. Ο Ηλία όμως συνεχίζει να κρατάει την απόστασή του. Μπαίνει, βγαίνει όμορφα ένα αριστερό hook από τον Ηλία. Ο οποίος μπαίνει, βγαίνει σχεδόν ανενόχλητος, μπορώ να πω. Και πάλι τον Ηλία, καθώς προσπαθεί ο Μονογιούδης να μπει, να του περνάει το αριστερό hook και να κινείται προς τα πίσω. Ένα όμορφο δεξί direct από τον Ηλία. Συνεχίζει ο Ηλία με τα jabs. Ο Μονογιούδης, ο οποίος δεν φαίνεται να βρίσκει κάποιες λύσεις στην κινητικότητα του Ηλία μέχρι στιγμής.
Ο Ηλία με ένα δεξί όμορφο uppercut. Περνάει την guard του μόνο ο Γιούδη. Εδώ βλέπουμε να περνάει ένα αριστερό direct ο μόνο ο Γιούδης. Βλέπουμε τον Ηλία να μπαίνει, να περνάει ένα-δυο χτυπήματα. Κάνει κάποιους συνδυασμούς. Και βγαίνει ανενόχλητος. Όμορφο τον τζάμπ από τον Ηλία και πάλι. Συνεχίζει τον αγώνα ο διαιτητής. Απαγορεύεται στην Big Machia οι δύο αθλητές να πιαστούν μεταξύ τους. Εδώ βλέπουμε τον Μονογιούδη να προσπαθεί να κυνηγήσει τον Ηλία, του σπάσει το ρυθμό. Και πάλι όμως ο Ηλία παίρνει ένα αριστερό hook. Ένα δυνατό δεξί hook από τον Ηλία και ένα uppercut να ακολουθεί. Ξανά το δεξί uppercut από τον Ηλία. Τέλος του δεύτερου γύρου. Σαφέστατα ο Ηλία είναι πολύ καλύτερος σε αυτόν τον αγώνα. Βλέπουμε κάποια replay στο αγώνα. Ο Ηλία να κρατάει συνεχώς την απόσταση με τον jab. Εδώ βλέπουμε το αριστερό direct που κατάφερε να πάρει ο Μονογιούδης. Και τις συνεχώς αντεπιθέσεις του Ηλία, ο οποίος κρατούσε την απόσταση. Εδώ βλέπουμε ένα κλασικό παράδειγμα του αριστερού hook που χρησιμοποιεί ο Ηλία καθώς προσπαθεί να μπει ο Μονογιούδης. Και το δεξί uppercut που του σπάει συνεχώς στην guard. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε τον τρίτο γύρο. Ο Ηλία, ο οποίος συνεχίζει να κρατάει την απόσταση με τον jab και περνάει με ένα δεξί direct, δεξί uppercut, αριστερό hook. Ξανά επαναλαμβάνει. Όρισε τρίτη φορά, δεξί uppercut, αριστερό hook. Το δεξί uppercut του Ηλία, το οποίο φαίνεται να σπάει συνεχώς την άμυνα του Μονογιούδη. Βλέπουμε και πάλι τον Μονογιούδη να προσπαθεί να μπει με κάποια χτυπήματα. Ο Ηλία όμως συνεχώς να αποφεύγει. Και όποτε ο Μονογιούδης αποφασίζει να μείνει για λίγο σταθερός, ο Ηλία να μπαίνει, να μαζεύει πόντους και να φεύγει. Βλέπουμε και πάλι το κλασικό παράδειγμα του Ηλία, ο οποίος έφορα που αποσυντονίζεται λίγο ο Μονογιούδης, παίρνει το αριστερό hook. Ένα όμορφο δυνατό δεξί hook από τον Ηλία. Τον jab εκεί συνεχώς να ενοχλεί. Ένα αριστερό hook. Ένα αριστερό direct. Ο Μονογιούδης, ο οποίος φαίνεται αποσυντονισμένος, φαίνεται ακουράστηκε. Πέρασε κάποια όμορφα χτυπήματα εκεί ο Ηλία. Αριστερό ξανά direct από τον Ηλία. Σταματάει ο διαιτητής. Αριστερό direct από τον Ηλία. Τον jab εκεί συνεχώς. Περνάει το αριστερό hook. Ξεκινάει το μέτρημα από τον διαιτητή.
Ο διαιτητής μέτρησε τον Μονογιούδη. Συνεχίζει τον τζάψο Ηλία. Ηλία, ο οποίος παίρνει το αριστερό, φαίνεται να ζάλισε εκεί λίγο τον Μονογιούδη. Ένα αριστερό χουκ στο στομάχι. Τέλος του τρίτου γύρου. Τέλος του αγώνα, θεωρώ ότι εύκολα ο Ηλία, πασιφανές η νίκη του Ηλία σε αυτόν τον αγώνα. Επιβλήθηκε στον αντίπαλό του σε όλες τις πλευρές, κινότανε πιο εύκολα, πέρασε πολύ περισσότερα χτυπήματα. Ο Μονογιούδης δεν μπόρεσε να βρει την απάντηση στην κινητικότητα του Ηλία. Νικητής του αγώνα με ομόφωνη απάνεφα, με αμόνομη απόφαση, ο Ηλίας Ηλία.